Το θέμα που έχει ξεκινήσει από χτες, να καλωσορίσουμε, να καλημερίσουμε τον κύριο Ηλία Τασόπουλο, διδάκτορα διεθνών σχέσεων στο Κέντρο Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών, για να δούμε μαζί σας την επόμενη μέρα. Έχει επανέλθει η ανάσα σε όλους μας, γιατί χτες ξεκινήσαμε με κομμένη ανάσα, όλη η ανθρωπότητα. Περάσαμε σε μια πολύ εξειδικευμένη επιχείρηση, στοχευμένη, χειρουργική, υπόθηκε. Το θέμα είναι, ποιος κερδίζει από αυτή την επίθεση? Βλέπουμε πως αν αυτό ήταν το χτύπημα των Αμερικάνων μαζί με τους δυτικούς συμμάχους του, θα είναι... Τους δύο. Τα λέμε τους δυτικούς συμμάχους, από όλους, των οποίων οι δύο, Βρετανοί και Γάλλοι. Κοιτάξτε, υπάρχει και η ανοχή από την Γερμανία, υπάρχει, όπως και να το κάνουμε, μία σύμπνοια στο στρατόπεδο των δυτικών. Και με την δήλωση που είχαμε του κύριου Τούσκ χτες, που αντιπροσωπεύει την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, και το τι σημαίνει. Αν αυτό ήταν το χτύπημα, μπορούμε να πούμε ότι θα έχει πολύ περιορισμένη επίδραση στον εμφύλιο στη Συρία. Δηλαδή από εκεί που ξεκίνησε ως μια μεγάλη επιχείρηση που ενδεχομένως να στόχευε και τον ίδιο τον Άσαντ, όπως διέρεε από τα αμερικανικά μέσα, βλέπουμε ένα χτύπημα στις εγκαταστάσεις με χημικά, που θέλει να δώσει ένα μήνυμα πως δεν θα είναι ανοιχτό οποιοδήποτε άλλη επίθεση με χημικά στο θέατρο της Συρίας. Το ποιος κερδίζει δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε ακόμα, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών από εδώ και πέρα. Πριν από μία εβδομάδα είχαμε την δηλώσεις από τον Τραμπ που ουσιαστικά υπονοούσε ότι θα έφευγαν οι Ηνωμένες Πολιτείες από την Συρία. Σκοπεύει να φύγει κάποια στιγμή, δηλαδή μετά από κάποιες τέτοιες κινήσεις? Αυτό δεν μπορεί να το γνωρίζει κανείς, γιατί μιλάμε για έναν πρόεδρο που η αστάθεια είναι το βασικό χαρακτηριστικό. Άρα, δόκτωρα Τασόπουλε, βλέπουμε, επειδή λέμε ποιος κερδίζει, βλέπουμε ικανοποιημένους Αμερικανούς έχοντας εγκαταστήσει στρατό στα βορειοανατολικά της Συρίας. Βλέπουμε ικανοποιημένους τους Ρώσους να διατηρούν τις βάσεις τους και δυνάμεις να αναπτύσσουν με τις ευλογίες του καθεστώτος Άσαντ. Τον ίδιο τον Άσαντ ικανοποιημένο, ο οποίος φαίνεται ότι γέρνει, έχει γυρίσει το παιχνίδι σε αρκετές περιοχές, όπως για παράδειγμα στην Ανατολική Γούτα και στην Ντούμα ιδιαίτερα, όπου έχουν γίνει και οι καθαρίσεις των ανταρτών, να το πούμε έτσι. Φαίνεται ότι το Ιράν είναι ικανοποιημένο με τον δρόμο, το διάδρομο που έχει από την Τεχεράνη μέσω Βαγδάτης στην Δαμασκό και από εκεί με τη Χεσμπολάχ στο Λίβανο. Φαίνεται ότι αρκετοί είναι ικανοποιημένοι μέχρι στιγμής. Ποιος δεν είναι ικανοποιημένος? Προφανώς οι Τούρκοι και οι Ισραηλινοί, που οι Ισραηλινοί δεν θα θέλανε αυτό το διάδρομο της Τεχεράνης. Οι Τούρκοι προφανώς, γιατί θέλουν μεγαλύτερη επιρροή στα Συριακά εδάφη, εκτός από την Αφρίν. Το ζήτημα είναι και το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, πέρα από το τι δηλώνουν οι εμπλεκόμενοι. Ναι. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι δεν φαίνεται κάποιο φως στο ζήτημα της Συρίας και σε κάποια πιθανότητα επίλυσης. Γιατί μπορεί ο Άσαντ να έχει ουσιαστικά πάρει το πάνω χέρι στον εμφύλιο, μπορεί το Ισλαμικό κράτος να έχει ιτηθεί και να βλέπουμε τις τελευταίες του μέρες ενδεχομένως. Ωστόσο, δεν μπορούμε να διακρίνουμε ποια θα είναι η μετάβαση σε μια νέα πολιτική διαδικασία στη Συρία. Δηλαδή, το μόνο σχέδιο που υπάρχει στο τραπέζι είναι της Ρωσίας, που προσπαθεί να φέρει τον Άσαντ στην εξουσία πάλι με κάποια μορφής συνένεση από την αντιπολίτευση. Ωστόσο, δεν υπάρχει ούτε θέληση από τον Άσαντ, ούτε και κάποιος διαθέσιμος στην αντιπολίτευση για να στηθεί ένα νέο ουσιαστικά πολιτικό σύστημα. Και ο μεγάλος κίνδυνος είναι αυτή η κατάσταση στη Συρία να συνεχιστεί. Δηλαδή αυτή η αβεβαιότητα και αυτός ο ανταγωνισμός για σφαίρες επιρροής στη χώρα να διαρκέσει για ένα μεγάλο διάστημα. Επομένως, λέτε ότι αυτό το χτύπημα που έγινε τώρα μάλλον δεν έγινε
είναι για να βρεθούν με κάποια θέση την επόμενη μέρα σε ένα ευρύτερο τραπέζι, σε ένα μοίρασμα στην περιοχή. Είναι ένα μεγάλο θέμα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, το τι θα συμβεί την επόμενη μέρα. Υπάρχουν δύο σκέλη. Το πρώτο είναι το στρατηγικό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανησυχούν για την μεγάλη επιρροή του Ιράν και της Ρωσίας στη Συρία. Είναι ένα αποδυναμωμένο καθεστώς πλέον του Άσαντ, το οποίο εξαρτάται από τους δύο βασικούς αντιπάλους. Άρα δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει αυτό το παράγοντα. Πήρε το μήνυμα το Ιράν, γιατί πολλές ήταν οι αναλύσεις που έλεγαν ότι επί της ουσίας στόχος είναι το Ιράν να πάρει μήνυμα και να κάνει σε ένα βαθμό πίσω στην υποστήριξή του στην περιοχή και στον Άσαντ. Το μήνυμα κυρίως στόχευε, αν κρίνουμε και από τους στόχους. Και αυτό δείχνει και από τους Χεζμπολάδες. Στη Συρία. Στον Άσαντ ότι δεν θα γίνει ανοιχτή κάποια επίθεση, κάποια χρήση χημικών στο μέλλον. Δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια θα μπορεί να περάσει αυτό το μήνυμα για ένα μεγάλο διάστημα, γιατί μπορεί για το επόμενο χρονικό διάστημα να μην γίνει κάποια επίθεση. Ωστόσο, απομένει να δούμε σε έναν ορίζοντα του χρόνου τι θα συμβεί. Το θέμα με το Ιράν είναι πιο πολύπλοκο, υπό την έννοια ότι θα πρέπει να δούμε αν θα μείνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και ποια θα είναι η εμπλοκή τους στη Συρία. Ας μην ξεχνάμε, αν έχει κάποια σημασία αυτά που λέει ο πρόεδρος Τραμπ, ότι ο στόχος του είναι να επιστρέψει και να μειώσει την εμπλοκή του στην περιοχή. Και όσο ουσιαστικά υπάρχει αυτή η κατάσταση στη Συρία, ο ρόλος του Ιράν είναι πάρα πολύ ενισχυμένος. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι μεγαλύτερο χώρο όμως στην Ρωσία, στην περιοχή, αλλά και στην Τουρκία. Αυτό είναι και το μεγάλο ζήτημα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ότι μια απεμπλοκή τους θα έφερνε τους αντιπάλους τους σε ισχυρή θέση. Από εκεί και πέρα είναι και το ζήτημα, ας μην το ξεχνάμε, της χρήσης χημικών όπλων στον εμφύλιο της Συρίας. Δηλαδή οι χώρες της Δύσης θεωρούν ότι δεν μπορούν να επιτρέψουν, δεν μπορούν να κάνουν τα στραβά μάτια όταν υπάρχει μια τέτοια κλιμάκωση. Αρκεί βέβαια να αποδειχτεί, γιατί πάλι υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση γι' αυτό. Τώρα πάνε στην περιοχή η Διεθνής Επιτροπή που θα εξετάσει το τι ακριβώς έγινε τα χημικά, στο βαθμό που μπορεί να εξετάσεις με το τοπίο που έχει δημιουργηθεί μετά από αυτή την επίθεση. Και είναι και πολύ σημαντικό το ζήτημα το ποιος νομιμοποιεί αυτή την επέμβαση, υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει κάποια έγκριση από το Ακόμα Συμβούλιο. Ακόμα και στη Λιβύη υπήρχε έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας, έτσι δεν είναι? Ναι, το θέμα είναι ότι συναντώνται σήμερα στο Λονδίνο Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δρομολογήσουν εξελίξεις χωρίς καμία ευθύνη, ανάληψη ευθύνης από τον ΟΗΕ. Αυτό είναι, εντάξει, πάλι ένα πρωτόγνωρο. Δεν υπάρχει το νομικό πλαίσιο, έτσι δεν είναι, επί της ουσίας. Ουσιαστικά το Συμβούλιο Ασφάλειας των Ηνωμένων Εθνών είναι ακινητοποιημένο, υπό την έννοια ότι οποιαδήποτε απόφαση θα μπλοκαριστεί από την Ρωσία, όπως και οποιαδήποτε κίνηση για το Ισραήλ, ας πούμε, θα μπλοκαριστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αυτές τις συνομιλίες υπάρχει περίπτωση να έχουμε αναζήτηση ένα τέτοιου πλαισίου, ενός τέτοιου πλαισίου? Όσον αφορά την επίθεση, νομιμοποίησης εννοώ, ναι, με έναν τρόπο. Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα πρέπει να βρεθεί. Δηλαδή δεν μπορεί ο ΟΗΕ να μην συμβουλεύεται, να μην έχει ένα βασικό ρόλο σε οποιαδήποτε χρήση βίας. Γιατί ας μην το ξεχνάμε ότι ήταν μια επίθεση με πυράβλους που θα πρέπει να εξετάζεται και σύμφωνα με αυτό το πλαίσιο. Λοιπόν, κύριε Δασόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ για την καλημέρα να έχετε.